Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βίντεο του καναλιού μας στο Ελληνική Ήχο και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον σκύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Περίτα, που απέκτησε μετά τη μάχη στον Ιδάσπη ποταμό εναντίον του Ινδού Πόρου. Όλοι γνωρίζουμε και τον Βουκεφάλα, αλλά λίγοι γνωρίζουμε για τον θηριώδη Περίτα. Σύμφωνα με τα κείμενα της ρωμαϊκής περίοδου, ο Περίτας ήταν ένας Ινδικός κίνας που μπορούσε να αντιμετωπίσει ακόμη και λιοντάρι. Όταν πέθανε ο Περίτας, ο Αλέξανδρος του έκτισε μία πόλη ονόματι Περίτα και η πόλη, αν και δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, φημολογείται, θεωρείται ότι βρίσκεται κάπου στο σημερινό Μπαντζάμπ. Πόσο κόστησε η αγορά του Περίτα? Είναι ένα δεδομένο που μας δίνεται από τα κείμενα. Σύμφωνα με τα κείμενα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα από τον Πολυδεύκη, ο Αλέξανδρος είχε αγοράσει τον Περίτα για 100 μνές. 100 μνές ήταν 1,66 τάλαντα. Επειδή το κείμενο είναι της ρωμαϊκής περίοδου, το σωστότερο είναι να θεωρήσουμε πως οι συγγραφείς αναφέρονται σε χρηματικό ποσό σύμφωνα με την εποχή τους. Σήμερα λοιπόν, διαβάζοντας τα κείμενα, επειδή είμαστε εγκλωβισμένοι στο σημερινό τρόπο ζωής, θεωρούμε ότι το τάλαντο, κυμνές, ήταν μικρά νομίσματα, είτε μεγάλα χαρτονομίσματα ή κάτι τέτοιο. Το τάλαντο λοιπόν ήταν μονάδα βάρους που χρησιμοποιούνταν για χρηματικές εμπορικές συναλλαγές. Το ένα ρωμαϊκό τάλαντο την εποχή του Πλούταρχου και του Πολυδεύκη ήταν 32,3 κιλά είτε χρυσού, είτε ασημιού, είτε χαλκού. Το πιθανότερο είναι ο Περίτας να πληρώθηκε σε ασήμι, αλλά και η περίπτωση του χρυσού είναι ιδιαίτερα πιθανή αφού ο Αλέξανδρος απέκτησε τον Περίτα μετά τη μάχη στον Ιδάσπη ποταμό, όπως είπαμε, και θεωρούμε σχεδόν σίγουρο πως κάποιος Ινδός ήταν ο πολιτής. Οπότε και ο Περίτας είναι πάρα πολύ πιθανό να ανήκε στις ράτσες που κυριαρχούν στην περιοχή της Ινδίας και του σημερινού Πακιστάν. Και δεν θα ήταν απίθανο εάν ο Περίτας ανήκε στη ράτσα που ονομάζουμε σήμερα Θιβετιανό Μαστίφ. Πάμε λοιπόν στο σημαντικό μέρος που είναι το κόστος του Περίτα. Εάν η συναλλαγή έγινε σε ασήμι, 100 μνές, δηλαδή 1,66 τάλαντα, που σημαίνει 53,6 κιλά ασημιού είτε χρυσού, είναι ένα απίστευτα μεγάλο ποσό ακόμη και για σήμερα. Εάν τώρα είχαμε 53,6 κιλά ασημιού ή χρυσού μπροστά μας, με τις τωρινές χρηματιστηριακές αξίες, ο Περίτας, εάν πληρώθηκε σε ασήμι, θα κόστιζε κάτι παραπάνω από 20.000 ευρώ, ενώ εάν οι 100 μνές ήταν σε χρυσό, ο Περίτας θα κόστιζε περίπου 1.800.000 ευρώ. Και μάλλον η συναλλαγή έγινε σε χρυσό, αφού ο Αλέξανδρος είχε στη διάθεσή του όλον το περσικό χρυσό και σίγουρα δεν θα τσιγκουνεύτηκε, εάν θεωρήσουμε φυσικά ότι ο Περίτας ήταν ένα θιβετιανό μαστίφ, να είχε δίπλα του ένα τέτοιο θηριώδη σκύλο. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.